Σε ευρεία συνάντηση για συζήτηση ανάπτυξης της Καβάλας προχώρησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Καβάλας με τα αντίστοιχα μέλη του Ινστιτούτου Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού, έτσι ώστε να βρεθεί μια χρυσή τομή για τα αναπτυξιακά έργα τα οποία πρόκειται να έρθουν από τη συνεργασία του Επιμελητηρίου με το Ινστιτούτο. Έχουμε σε εξέλιξη μια σημαντική συνάντηση μελών της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου με την διοίκηση του ΙΚΙΚ, του Ινστιτούτου Καπνού, ουσιαστικά που έχει δημιουργηθεί εδώ και μερικά χρόνια και πραγματικά προσφέρει και έχει προσφέρει και θα συνεχίσει να προσφέρει από ό,τι φαίνεται και με τους νέους ανθρώπους που έχουν εμπλακεί στο Διοικητικό Συμβούλιο ένα σημαντικό έργο πάνω στην διάδοση της βιομηχανικής πολιτιστικής κληρονομιάς που έχουμε κυρίως από τον Καπνό, αλλά και όχι μόνο. Και έχουμε μόνο τη δυνατότητα να δούμε και να αναπτύξουμε ακόμα καλύτερα την στενή συνεργασία που έτσι κι αλλιώς έχουμε με το Ινστιτούτο, προκειμένου και δράσεις καινούργιες να προσθέσουμε μέσα, θα λέγαμε, σε αυτό το κομμάτι που οι δύο φορείς μπορούμε να δούμε, κυρίως στοχεύοντας στην ανάδειξη της πλούσιας κληρονομιάς που έχουμε. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ, όπου μαζί με τον Πρόεδρο και τα υπόλοιπα μέλη της δικού σας Επιτροπής, αλλά και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου μας, είναι μόνο και μόνο για να τονίσουμε την αναγκαιότητα σύνδεσης του Ινστιτούτου με την ιστορία της Καβάλας. Και όλο το τι εννοώ. Αυτή η πόλη, ιστορικά αν το δούμε, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, αλλά και τα εργατικά κινήματα έχουν σχέση με τον Καπνό.